Αν τυχαίνει να σας αρέσουν τα βίντεό μου, σκεφτείτε να με σαπορτάρετε στο Patreon ή απλά πατήστε ένα like και subscribe. Πάμε στο βίντεο. Την προηγούμενη εβδομάδα κανείς από εσάς δεν με ρώτησε για το πώς γυρνάμε το χρόνο πίσω. Μπορεί να αλλάξαμε τα ρολόγια μία ώρα, αλλά εγώ θα το κάνω ακόμη καλύτερο και θα σας τηλεμεταφέρω στο πέρσι. Στο μαγικό Παρίσι, τότε όταν ήμουν ακόμα φοιτητής και πριν την ημερική καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των 100 ευρώ, το οποίο σίγουρα δεν θα βγει με 100 ευρώ. Είμαι στο Παρίσι, η ώρα είναι 1:30 και πάμε να πάρουμε το λεωφορείο για την πόλη. Μερικοί θα το πείτε ταξίδι στο χρόνο, αλλά εγώ θα το χρήσω καθυστερημένη μεταφόρτωση. Και δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Τα αεροπορικά μου ήταν στα 50 ευρώ πήγαινα έλα. Ένα πράγμα σαν το κτέλ Αθήνα Καβάλα. Wait, μάλλον φθηνότερο. Και με επιστροφή. Προσγειώθηκα στο αεροδρόμιο Παρίσι Beauvais, με μια καταπληκτική βαθμολογία σε reviews. Ίσως επειδή δεν έχει καμία σχέση με το Παρίσι. Είναι κανένα εκατοστάρι χιλιόμετρα μακριά. Και το Beauvais είναι μια άλλη πόλη. Αγόρασα τα εισιτήρια λεωφορείου, έτσοξε λίγο η τιμή και για όσους είστε καινούργοι στο κανάλι, οι κανόνες μας είναι οι εξής. Παρένθεση. Στα έξοδά μου δεν συμπεριλαμβάνω την τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων. Αν τυχόν πιστεύετε ότι θα τα καταφέρω με 100 ευρώ, είστε τόσο αφελείς όσο εγώ σε εκείνο το ταξίδι. Το βίντεο αυτό είναι μεγάλο, οπότε έχω δημιουργήσει κάποια time codes κάτω στην περιγραφή για να το δείτε σε μελλοντικό χρόνο. Το λεωφορείο του αεροδρομίου σε αφήνει σε μια στάση κοντά στο μετρό. Κάνει περίπου 1,5 ώρα για να έρθει. Α, ναι, και σε αφήνει εδώ. Για την πρώτη ώρα του ταξιδιού είχα παρέα δύο κορίτσια που γνώρισα στο λεωφορείο. Με βοήθησαν με τα εισιτήρια, είναι διαφορετικές οι τιμές για το Σαββατοκύριακο από ό,τι κατάλαβα. Το μετρό έχει πολλές στάσεις. Είναι 220 χιλιόμετρα σε μήκος, με 16 γραμμές και με 302 στάσεις. Μπερδεύεσαι πολύ εύκολα, αλλά είναι μέχρι να το συνηθίσεις. Το hostel μου είναι αυτό εκεί πέρα. Γενικότερα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί όταν προσπαθούσα να κλείσω διαμονή στο Παρίσι όλα ήταν πανάκριβα και πραγματικά αυτό το hostel είναι πάρα πολύ ακριβό. Οι πραγματικές μου διανυκτερεύσεις ήταν 3. Βέβαια εγώ θα συμπεριλάβω τις 2 στα έξοδά μου, επειδή σε αυτό το κανάλι δεν έχουμε δημοκρατία. Πέρα από την πλάκα, η τρίτη διανυκτερεύση υποτίθεται ότι ήταν για να περάσω τη μέρα χωρίς κάμερα. Λοιπόν, ήρθα στο hostel, φαίνεται μια χαρά, αλλά αν υπολογίσεις ότι θα ζήσω με 7 άλλα άτομα στο ίδιο δωμάτιο και έχω πληρώσει πόσο, 40 ευρώ τη μέρα, είναι ένα από τα πιο ακριβά hostel που έχω ζήσει. Ο λόγος που είναι τόσο ακριβό είναι ο εξής. Αυτή την περίοδο, τώρα είναι 22 Σεπτεμβρίου, έχει πάρα πολλά events που γίνονται, γι' αυτό οι διαμονές έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Ο καιρός δεν είναι καθόλου καλός σήμερα. Όχι καθόλου καλός, εντάξει, δεν είναι Αγγλία. Και βρισκόμαστε στο ρεκόρ. Για πρώτη φορά από όλα τα επεισόδια, από όλες τις πόλεις, πάω να ξεπεράσω το ποσό των 100 ευρώ τόσο μα τόσο γρήγορα. Δεν έχουν περάσει ούτε 4 ώρες που είμαι στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή βασικά βρέχει. Αλλά πάω να συναντήσω και να γνωρίσω έναν φίλο μου. Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο Τάσος. Τον γνωρίσατε στο βίντεο της εμπειρίας μου στο TEDx, αλλά αυτή εδώ είναι η στιγμή που γνωριστήκαμε από κοντά. Ένα μήνα πριν από εκείνο το ταξίδι είχα πάει στη Βιέννη και ένα παιδί μου πρότεινε να επισκεφθώ ένα συγκεκριμένο εστιατόριο όταν θα έκανα το ταξίδι μου στο Παρίσι. Λοιπόν, από εδώ ο φίλος μου ο Τάσος, τώρα τον γνωρίζω. Είναι ο υπεύθυνος μου στο TEDx στην ομιλία μου και μιας και είναι ήδη καταδικασμένο το επεισόδιο για αποτυχία, κάπου μας πάνε, είπαμε να έρθουμε εδώ σε αυτό το εστιατόριο. Μας βάλουν καινούριες, Ήρθαμε σε ένα εστιατόριο που μου έχει προτείνει ένας φίλος μου στη Βιέννη και λέγεται Le Cessartier και έχει φυσιολογικές τιμές. Η εμπειρία είναι, ας το πούμε, διαφορετική. Όλοι κάθονται πολύ κοντά ένας στον άλλον, βάζουν άγνωστο κόσμο στο ίδιο τραπέζι, αλλά το φαΐ είναι αρκετά καλό. Φάγαμε, ο Τάσος τρώει ακόμα και επειδή νηστάζω λιγάκι και επίσης δεν έχει πολύ καλό καιρό, το πιθανότερο είναι ότι αύριο θα δούμε τα περισσότερα αξιοθέατα. Είπαμε τα χρόνια πολλά, βγήκαμε σαν superstar από το εστιατόριο, αντικρίζοντας μια μεγάλη ουρά να περιμένει. Ώστε ήμασταν πολύ τυχεροί. Ειλικρινά, όπως λέει και ο Τάσος, φάγαμε τζάμπα. Πληρώσαμε 12 ευρώ ο καθένας και νομίζω χορτάσαμε αρκετά. Όλα είναι πανάκριβα εδώ στο Παρίσι. Και δείτε τι ουρά θα βρίσκαμε αν ερχόμασταν λίγο αργότερα. Ξαναβρήκαμε τις δυνάμεις μας και είπαμε να δούμε το Παρίσι σε νυχτερινή διάθεση. Τα αξιοθέατα, αυτό που έχω παρατηρήσει, είναι ότι φαίνονται πολύ διαφορετικά ανάλογα το αν τα βλέπεις τη νύχτα, το βράδυ δηλαδή, ή τη μέρα. Τώρα είμαστε στο Λούβρο και είναι η ώρα να σας συστήσω λίγο καλύτερα τον Τάσο. Λοιπόν, παιδιά, ο Τάσος κάνει το Eurotrip με το τρένο και θέλω να μου πεις, Τάσο, πώς είναι η εμπειρία σου. Από το Μιλάνο ξεκίνησα, τα Χανιά, ναι. Χανιά-Μιλάνο, εντάξει, αεροπορικός πήγα. Ναι. Από το Μιλάνο έχω πάει στη Νίκαια, τη Μασσαλία, τη Βαρκελόνη και τώρα είμαι στο Παρίσι. Και συνέπεσαν οι μέρες και είμαστε μαζί στο Παρίσι. Είναι η πρώτη φορά στο εξωτερικό και ταξιδεύω και μόνος. Ξεκίνησα μόνος, αλλά στη διαδρομή έχω πετύχει. Όταν έφτασα στο Μιλάνο, όταν πέρασαν μία-δύο μέρες, λέω θα τα καταφέρεις. Δηλαδή, κάποιες φορές στη ζωή χρειάζεται να ταξιδεύεις μόνος, έτσι. Ναι, καλά, ρίσκο εντελώς. Όλες οι ιστορίες μου από τα hostel είναι σαν ανέκδοτα πραγματικά. Ήταν σε ένα hostel ένας Έλληνας, ένας Βραζιλιάνος, ένας Νοτιοκορεάτης, ένας Φιλανδός, έτσι. Λοιπόν, έχω μια πρόταση άμα θέλεις. Για πες. Πάμε πύργο του Άιφελ. Πάμε. Και έτσι, εντελώς αυθόρμητα, είπαμε να πάμε στο κύριο αξιοθέατο της πόλης, χωρίς να κλείσουμε εισιτήρια από πριν και μπαίνοντας σε ένα λεωφορείο. Λίγη ώρα μετά ήταν πια μπροστά μας ο πύργος του Άιφελ. Και ναι, είμαι στο πύργο του Άιφελ. Ο πύργος του Άιφελ κατασκευάστηκε το 1889 από τον μηχανικό Γουστάβο Άιφελ για την διεθνή έκθεση Universal, αλλά και επ' ευκαιρία της 100ης επετείου της Γαλλικής Επανάστασης. Στην αρχή επικρίθηκε πολύ από το κοινό, καθώς πολλοί είχαν την άποψη πως ήταν αντιαισθητικός, ενώ οι εφημερίδες γέμισαν με οργισμένες επιστολές από την καλλιτεχνική κοινότητα του Παρισιού. Προοριζόταν να διαλυθεί 20 χρόνια αργότερα, το 1909, αλλά επειδή ο πύργος αποδείχθηκε χρήσιμος για σκοπούς επικοινωνίας, επετράπη η παραμονή του και μετά τη λήξη της άδειας. Σήμερα ο πύργος ευρέως θεωρείται ότι είναι ένα εντυπωσιακό κομμάτι της διαρθρωτικής τέχνης. Αυτό περιμέναμε. Ναι. Αυτό... Δεν είναι ωραίο. Δεν έχει laser show. Δεν έχει laser. Κοίτα, εγώ περίμενα λίγο περισσότερα. Δεν ξέρω. Από αυτό. Ναι. Γιατί. Όχι, εμένα μου αρέσει. Κάθε μία ώρα στο πύργο του Άιφελ ανάβουν αυτά εδώ τα φωτάκια. Εγώ νόμιζα ότι έχει και σοου και μουσική και τέτοια. Λες και να είναι το δέντρο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι πολύ ωραίος ο πύργος το βράδυ. Νομίζω θα είναι καλό να έρθω και μέρα εδώ πέρα. Σκεφτόμαστε τώρα να ανεβούμε ή να μην ανεβούμε. Τελικά αποφασίσαμε να ανεβούμε πάνω. Η κορυφή είναι κλειστή, οπότε θα πάμε μέχρι το δεύτερο όροφο. Thank you. Have a good night. Hello. Έχει πολύ αέρα. Ήρθαμε μια κατάλληλη στιγμή γιατί συνήθως έχει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Δείτε, αυτή είναι εδώ τη θέα. I think it's... Λοιπόν, ντύθηκα, ο καιρός φαίνεται αμφίβολος, μάλλον θα βρέξει. Και πάω να συναντήσω το φίλο μου το Τάσο και έπειτα θα πάμε σε ένα λίγο πιο μακρινό μέρος του Παρισιού. Το πρόβλημα με το να μην έχει πρωινό το hostel, που τα περισσότερα έχουν και είναι και δωρεάν ή είναι σε πολύ μικρή τιμή, είναι ότι το πρωί πας και ψάχνεις φαγητό και είσαι διψασμένος και πεινασμένος. Η μέρα ήταν Κυριακή και τα σούπερ μάρκετ ήταν κλειστά. Οπότε να ξέρετε πάντα να παίρνετε παραπάνω προμήθειες πριν την Κυριακή. and the croissant. Thank you so much. Το λύσαμε το πρόβλημα. Ένα γαλλικό πρωινό δεν θα ήταν γαλλικό αν δεν έτρωγα croissant. Το οποίο δεν είναι καλύτερο από τα δικά μας. Από τα Lidl είναι καλύτερα. Έχει έλεγχο εισιτηρίων και να παίρνετε πάντα εισιτήρια. Πήρα τζάμπα καφέ, θα σε κεράσω στα Χανιά, να ξέρεις. Για να φτάσουμε στο μέρος που θέλουμε να περπατήσουμε, να πάρουμε το ένα μετρό, το δεύτερο μετρό και μετά και το τρένο. Γενικά, έχω παρατηρήσει το μετρό και δεν είναι και τόσο εξυπηρετικό, γιατί, οπ, έρχεται. Φτάσαμε στις Βερσαλίες, είναι μια γειτονιά λίγο παραέξω από το Παρίσι. Φτάνουμε στο ανάκτορο των Βερσαλιών. Παρεμπιπτόντως, οι Βερσαλίες ήταν η πρωτεύουσα της Γαλλίας για πάρα πολλά χρόνια, περίπου για 107 ακριβώς χρόνια, από το 1682 μέχρι το 1789. Η είσοδος πρέπει να είναι δωρεάν και γενικά τα μουσεία και πολλά αξιοθέατα έχουν δωρεάν είσοδο για τους νέους και ειδικά για τους Ευρωπαίους. Τόσα λέω, τόσα ξέρω βέβαια. Πάμε στους κήπους. Hi, I'm a student, I don't know if... Thank you. Τελικά σας είπα ψέματα. Η είσοδος εδώ είναι επιπληρωμή, ακόμα και αν είσαι φοιτητής. Έχει μια μικρή έκπτωση των 1,5 ευρώ, αλλά πλήρωσα 8 ευρώ μαζί με το πάσο μου για να μπω εδώ μέσα. Δεν ξέρω, σαν έχω απογοητευτεί λίγο από τη Γαλλία, γιατί όλα είναι πανάκριβα. Το hostel πανάκριβο, οι μεταφορές αρκετά ακριβές. Τι να πω, σίγουρα αν θέλετε να τη βγάλετε φθηνά στο Παρίσι, αυτό δεν γίνεται. Θα κόψουμε την κρίνια, άλλωστε τι περίμενα κι εγώ, και πάμε στο πρώτο. Οι κήποι φαίνονται εντυπωσιακοί. Δεύτερο, άρχισε να βρέχει, οπότε αυτό σίγουρα χαλάει όλο το experience και δεν αναδεικνύει την όλη ομορφιά τους υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Τρίτον, προσπαθήστε να μην βλέπετε τις σταγόνες της κάμερας. Δεξιά. Έχει έναν καιρό τώρα που ούτε βρέχει, ούτε ψυχαλίζει, κάτι ανάμεσα και ταυτόχρονα κάνει ζέστη. Δηλαδή, αν φορέσεις μπουφάν, ζεσταίνεσαι πάρα πολύ. Επίσης, η κήπη μέσα είναι κάτι σαν λαβύρινθη, από κάπου ακούγεται μουσική. Όταν μπαίνεις μέσα, χάνεσαι σχετικά εύκολα, αλλά γενικότερα δεν είμαι πολύ εντυπωσιασμένος. Τι εννοώ, δεν θέλω να φανάω αχάριστος, αλλά για παράδειγμα στη Βιέννη η κήπη είναι εξής ωραίοι. Δεν είναι τόσο μεγάλος ο κήπος, αλλά είναι ωραίοι, είναι δωρεάν. Ίσως φταίει και ο καιρός βέβαια. Δεν ξέρω. Τέταρτον, μερικά λόγια για τις Βερσαλίες. Πριν βραχεί εντελώς η κάμερά μου. Αυτό το ανάκτορο εδώ πέρα κάποτε ήταν εξοχικό για κυνήγι. Έπειτα ο Λουδοβίκος το επέκτηνε για να το κάνει ένα από τα μεγαλύτερα ανάκτορα στον κόσμο και παλάτσια. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το Grand Canal. Το Grand Canal είχε πολύ μεγάλη δυσκολία για να φέρουν νερό εδώ πέρα. Τι? Έχεις μια τέτοια. Πριν δεν είχες, τώρα έχεις. Λοιπόν, ευχαριστώ. Το Grand Canal που είναι απέναντι είναι ένα τεράστιο ποτάμι. Όχι, το Grand Canal είναι ένα κανάλι το οποίο έχει πολύ νερό. Υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία για να προμηθεύσουν νερό εδώ πέρα, αλλά έκαναν ολόκληρες διαδικασίες για να το κάνουν αυτό. Τέλος πάντων, ρε, δεν έχουμε ομπρέλα, δεν το πιστεύω. Πώς φαίνεται εδώ? Δεν μπορώ. Δεν μ' αρέσει. Και πέμπτον, ας απολαύσουμε μερικά έργα τέχνης υπό την υπόκρουση της κλασικής μουσικής. Για να παίρνετε πάντα αθλητικά παπούτσια όταν έχετε πάρα πολύ περπάτημα. Ρε, είσαι πολύ καλός κάμεραμαν. Το Grand Trianon, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς προφέρεται, χτίστηκε το 1708 από τον βασιλιά Λουί XIV και αυτός ο βασιλιάς έχτισε αυτό εδώ το πράγμα γιατί το Λούβρο του φαινόταν πολύ μικρό. Το Grand Trianon είναι αρκετά ενδιαφέρον. Σε αυτό το χώρο κατοικούσε για ένα διάστημα ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας και έτσι εμπνεύστηκε από τις Βερσαλίες για να φτιάξει το παλάτι στο Πέτερχοφ. Ένας ακόμη κάτοικος ήταν και ο Ναπολέοντας με τη δεύτερη σύζυγό του κατά την εποχή της πρώτης Γαλλικής Αυτοκρατορίας. Αυτός ο χώρος επίσης φιλοξένησε τις διαπραγματεύσεις και την υπογραφή της Συνθήκης του Trianon, η οποία άφησε την Ουγγαρία με λιγότερο από 1/3 του μεγέθους της. Για τους Ούγγρους, μάλιστα, η λέξη Trianon παραμένει μέχρι σήμερα το σύμβολο μιας από τις χειρότερες εθνικές καταστροφές. Νομίζω έχουμε πιστεί και οι δύο ότι ποτέ, μην ξεχνάτε την ομπρέλα στο σπίτι. Νομίζω το μετανιώνουμε πάρα πολύ το ότι δεν την αγοράσαμε. Μην έρθετε στις Βερσαλίες όταν βρέχει. Ένα από τα δύο. Μην τολμήσετε, όπου και αν πάτε, ό,τι πρόγνωση καιρό και αν έχει, να μην πάρετε ομπρέλα. Πάρτε την. Βγάλτε ρούχα, βγάλτε παπούτσια, πάρτε ομπρέλα. Όπως είδατε το πρωί, η ουρά ήταν τεράστια. Τώρα είναι πολύ μικρότερη. Και μιας και δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο Λούβρο, είπαμε να ανταλλάξουμε το Λούβρο με το παλάτι. Αν είσαι κάτω από τα 26, η είσοδος είναι δωρεάν, οπότε είναι κρίμα να μην πάμε. Αλλά βρισκόμαστε στην ουρά. Επίσης έχει δωρεάν audio guide. Ελληνικά δεν έχει. Το παλάτι ήταν αρκετά όμορφο και αυτό. Δεν θα επιμείνω πάρα πολύ. Να πάτε να το επισκεφτείτε μόνοι σας όταν ταξιδέψετε στο Παρίσι. Όντως, παιδιά, πραγματικά αναρωτιέμαι πώς γίνεται τόσα έργα τέχνης να υπάρχουν σε ένα θύρα. Και επίσης είναι πολύ ωραία φωτισμένο. Τελικά πήραμε όντως τον δρόμο της επιστροφής. Αποχαιρετήσαμε το παλάτι και πριν πάμε στο αξιοθέατο που ίσως θα αργήσουμε να ξαναεπισκεφθούμε στα επόμενα χρόνια, καθίσαμε να γεμίσουμε δυνάμεις. Το στομάχι μου λέει ευχαριστώ, το σηκώτη μου με βρίζει. Δεν συνιστώ να πηγαίνετε στα φασφουντάδικα. Φάγαμε σαχλαμάρες, αφήσαμε το καιρό να μας μπερδέψει για άλλη μια φορά και γυρίσαμε στο κέντρο. Ήταν ακόμη σώα και αυλαβής και είχαμε την ευκαιρία να την επισκεφτούμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα ακόμη αξιοθέατο της Γαλλίας. Είναι η Notre Dame de Paris και αυτή είναι μια καθολική εκκλησία. Το ύψος της είναι 90 μέτρα και άρχισε να χτίζεται το 1160 και από τότε έχουν αλλάξει μερικά πράγματα, αλλά αυτή εδώ είναι. Θα πάμε να μπούμε μέσα. Αυτά. Άξια ιδιαίτερης προσοχής σημεία είναι οι τρεις πύλες, τα περίφημα γλυπτά και τα δύο κοδωνοστάσια. Εδώ στέφθηκε αυτοκράτορας ο Ναπολέων Α. Βοναπάρτης, ενώ με κέντρο δράσης αυτό το ναό ο Βίκτορ Ουγκώ συνέγραψε το κλασικό του μυθιστόρημα. Τα τελευταία χρόνια ο ναός είχε πολλά προβλήματα συντήρησης. Στις 15 Απριλίου, κατά τη διάρκεια αποκατάστασης του ναού, ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία οδήγησε σε κατάρρευση της οροφής και του κεντρικού οβελού της εκκλησίας. Δεν καταφέραμε να ανεβούμε επάνω, οπότε μπήκαμε μέσα για να παρακολουθήσουμε την λειτουργία. Λίγη ιδέα είχαμε ότι μερικούς μήνες αργότερα αυτός ο χώρος δεν θα είναι πλέον έτσι. Ήμασταν τυχεροί και ίσως κάποια πράγματα, αν δεν τα κάνεις εκείνη τη στιγμή, εκείνο το Σαββατοκύριακο, πιθανόν να μην τα κάνεις ποτέ τελικά. Αυτό το αφήνω για εσάς για εκείνη τη φορά που θα διστάσετε να κάνετε ένα ταξίδι. Μπορεί να μην είμαστε τυχεροί με το καιρό, αλλά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί με το timing. Για παράδειγμα, χθες φάγαμε, δεν είχε μεγάλη ουρά. Μόλις βγήκαμε. Ήταν χαμός. Μετά πήγαμε στο πύργο του Άιφελ, δεν είχε ουρά. Γιατί ήταν νύχτα, ποιος πάει νύχτα, μόνο εμείς. Σήμερα πήγαμε στους κήπους, πάλι δεν είχε ουρά και αύριο είναι κλειστά. Και το τελευταίο, εδώ, για πες. Εχθές το πρωί η ουρά ήταν μέχρι έξω, μέχρι έφτανε το πεζοδρόμιο. Τώρα δεν είχε άνθρωπο. Κόλλα τώρα. Τώρα πουλάνε και φαΐ. Δες 4 μήλα, 3,90. Μπορεί να φάγαμε χ από τους κήπους του Λουξεμβούργου, αλλά τώρα είμαστε στην αψίδα του Θριάμβου. Μπαίνοντας μέσα στην αψίδα του Τριάμβου, φαίνεται το πόσο μεγάλη είναι στα αλήθεια, γιατί βλέποντας την από μακριά, εντάξει, δεν σου κάνει εντύπωση. Τάσο. Τον πύργο. Είδες που σε έφερα. Είναι και δωρεάν. Είναι και τζάμπα. Ναι, νομίζω εδώ είναι πολύ καλύτερη θέα. είναι η καλύτερη θέα του Παρισιού. Πάμε! Ένας από τους δρόμους που αρχίζει από την αψίδα του Τριάμβου είναι η Champs-Élysées. Αυτή είναι μια οδός που έχει έκταση 2 χιλιόμετρα και έχει όλες τις πιο ακριβές μπουτίκ και όλα τα ακριβά μαγαζιά. Είναι 11 η ώρα και τα H&M είναι ανοιχτά. Επιτέλους, στεγνά ρούχα. Κατά τη διαμονή μας στην πρωτεύουσα της Γαλλίας είχαμε μερικά παράπονα. Αλλά είναι θεματάκι με τα αγγλικά. Δραστευτό. Ναι. Είναι θεματάκι με τα αγγλικά, το έχουμε. Γενικά. Δεν είναι να δουλεύει στα H&M, στα ηλίσια παιδεία για να μην ξέρεις γαλλικά. Και τα ταμεία είναι κλειστά και πάμε κάτω. Όντως τώρα. Είναι η δεύτερη φορά μου στη Γαλλία. Η πρώτη φορά μου στο Παρίσι, αλλά πραγματικά οι Γάλλοι μιλάνε αγγλικά όποτε τους συμφέρει. Thank you. Thank you. Είναι μια καινούρια μέρα σήμερα, είναι η τελευταία μου μέρα στο Παρίσι και ο καιρός είναι πολύ καλός. Με 5 ευρώ λοιπόν πήρα όλη αυτή τη σακούλα με φαγητά. Μπαίνω στο μετρό για να πάμε σε ένα από τα μεγαλύτερα εξωθέατα της Γαλλίας. Πάω να συναντήσω τον Τάσο γιατί σήμερα το πρωί έμαθα ότι του συνέβη κάτι δυσάρεστο. Θα σας το πω για άλλη μια φορά. Για τις μετακινήσεις βολεύει πάρα πολύ το City Mapper. Είναι για πεζούς και σου δείχνει διάφορες εναλλακτικές για να πας σε ένα σημείο. Είτε είναι με τα πόδια, είτε με τρένα, λεωφορεία. Πάρα πολύ καλό. Απλά δεν υπάρχει διαθέσιμο για όλες τις πόλεις. Όλα αυτά τα παιχνίδια εδώ πέρα με χαρτιά και λεφτά, να ξέρετε είναι στημένα, να τα αποφεύγετε. Έχει και στην Αθήνα τέτοια ανάλογα. Οι 3-4 είναι ήδη στο παιχνίδι και στην αρχή μπορεί να κερδίσετε, αλλά μετά σίγουρα θα χάσετε. Λοιπόν, εδώ έχει δύο ουρές για το Λούβρο. Η μία είναι αυτή που είμαι εγώ, για αυτούς που δικαιούνται δωρεάν εισιτήρια, και μία για αυτούς που έχουν αγοράσει και είναι λίγο πιο γρήγορη. Αλλά γενικά προχωράει αρκετά γρήγορα. Το μουσείο είναι κλειστό τις Τρίτες. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όσους είναι κάτω των 18 ή για όσους είναι κάτω των 26, αλλά ζουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Λούβρο είναι το μεγαλύτερο μουσείο τέχνης στον κόσμο. Καταλαμβάνει έκταση 72.000 τετραγωνικά μέτρα, έχει 24 αίθουσες και το 2017 ήταν το μεγαλύτερο μουσείο σε επισκεψιμότητα. Το επισκέφθηκαν 8,1 εκατομμύρια άνθρωποι. Σήμερα στο Λούβρο υπάρχουν πολλά ελληνικά εκθέματα. Ένα πολύ διάσημο άγαλμα είναι η Νίκη της Σαμοθράκης. Είναι ένα μαρμάρινο γλυπτό αγνώστου καλλιτέχνη της ελληνιστικής εποχής που βρέθηκε στο ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη και παριστάνει φτερωτή τη θεά Νίκη. Το Λούβρο είναι τόσο μεγάλο που ακόμα και έχοντας χάρτη είναι πολύ εύκολο να χαθείς. Στην αίθουσα με τις Καριάτιδες υπάρχουν πολλά αγάλματα, άλλα από τα οποία αποτελούν ρωμαϊκά αντίγραφα ελληνικών αγαλμάτων και άλλα αποτελούν ελληνικά έργα τέχνης που οι Ρωμαίοι μετέφεραν στην Ιταλία. Ένα ακόμη πολύ γνωστό άγαλμα είναι η Αφροδίτη της Μήλου. Θεωρείται καταπληκτικό έργο της ελληνιστικής τέχνης, το οποίο συνδυάζει αρμονικά τη γυναικεία ομορφιά και θηλυκότητα. Fun fact! Αν ήθελες να δεις όλα μα όλα τα έργα τέχνης στο Λούβρο και αν αφιέρωνες 30 δευτερόλεπτα σε καθένα από αυτά, θα μας έπαιρνε 100 μέρες για να δούμε όλα τα έργα τέχνης. Βλέποντας όλα αυτά τα ελληνικά εκθέματα και αγάλματα, μου έκανε λίγο παράξενη εντύπωση το γεγονός ότι στα audio guide δεν υπήρχε ελληνική γλώσσα. Πολλοί έρχονται στο Λούβρο μονάχα για ένα λόγο, να δουν εκείνον τον διάσημο πίνακα. Ο διάσημος πίνακας του Λεωνάρντο Νταβίντσι, η Μοναλίζα ή Τζοκόντα, είναι εκεί πίσω μας και έχει τεράστια ουρά για να βγάλεις φωτογραφία. Η Μοναλίζα θεωρείται το πιο διάσημο έργο ζωγραφικής. Ολοκληρώθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα, είναι προσωπογραφία που ζωγράφησε ο Ιταλός καλλιτέχνης Λεωνάρντο Νταβίντσι, απεικονίζει την Λίζα del Giocondo, η έκφραση του προσώπου της οποίας χαρακτηρίζεται συχνά ως ενιγματική. Ο πίνακας και η προσοχή για αυτόν εκτοξεύτηκε όταν κλάπηκε από τον Βιντσέντσο Περτούτζια, έναν υπάλληλο του μουσείου που κρύφτηκε σε μια ντουλάπα και τον είχε στο σπίτι του 2 χρόνια. Ήθελε να τον επιστρέψει στην Ιταλία και είχε και έναν φίλο που πουλούσε αντίγραφα του πίνακα, η τιμή των οποίων εκτοξεύτηκε ύστερα από την κλοπή, κολπάκι. Ο Περτούτζια επικροτήθηκε στην Ιταλία για το έγκλημά του, για το οποίο εξέτησε ποινή φυλάκισης 6 μηνών. Πάω και εγώ σαν τουρίστας να βγάλω μια φωτογραφία με τη Μόνα Λίζα. Fabien, do you want to say hi? Hey, what's up, bloggers? How's it going? Saludos from the US. Ο Τάσος είχε συναντήσει το Φαμπιέν στη Βαρκελόνη. Και τώρα συναντήθηκαν τυχαία μέσα στο Λούβρο. Ναι. Can I tell that you got robbed? Or no? Yeah. Ναι, μεν γελάμε τώρα και είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά και οι δύο τους ήταν θύματα ληστείας. Ο Τάσος σήμερα του έκλεψαν 50 € ο συγκάτοικός του στο hostel, το οποίο βέβαια δεν το παραδέχτηκε, αλλά είμαστε αρκετά σίγουροι γι' αυτό. Και ο Φαμπιέν... So, did they, did they hit you in Barcelona? Socked here. Yes, at gunpoint. And they found my US passport and they ran away. And 2,000 euros, I forgot to say that. So, note to self and for you guys, best advice is get yourselves one of these little travel packages where you can hide it inside your body. That's the safest thing you can do. You put it in your body, no one will take it away. Well, that's a good tip. That was a lesson learned for me. I'm the type of person that I thought it wouldn't happen to me, and I was wrong. It happened. So just be prepared, but do not let that discourage you from visiting some of the best places in the world. That is just plan things right, and you'll be fine. Take care. You should be a blogger, I think. you have it. Like it's for me, it's every time. It's third take. That is okay. Φεύγουμε από το Λούβρο και πάμε να ξαναδούμε το Eiffel Tower. Δεν το έχουμε δει μέρα και πάμε να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Επίσης, μέσα στο Λούβρο έχει πάρα πολλά μαγαζιά. Τώρα δεν ξέρω αν είμαστε ακριβώς μέσα στο Λούβρο, αλλά είμαστε σε μια υπόγεια διάβαση και έχει τα πάντα. Ridiculously expensive. What is it made out of? Ancient flour and ancient sugar or what? Είμαι να έρθω στο Παρίσι και να μην φας μακαρόν τώρα. Θα φάω αυτό με τι είναι αυτό. Do you see it? This is crazy! Look at this! This is the baddest bitch I've ever seen! Έχουμε βγάλει αρκετούτσικες φωτογραφίες. Όπως βλέπετε, ο Φαμπιέν είναι εκεί πέρα και βγάζει μερικές. Και πάμε να βρούμε και άλλα σημεία, γιατί πρέπει να πλουτίσουμε λίγο το Instagram. Λοιπόν, ήρθαμε σε ένα άλλο σημείο. Εδώ πέρα έχω δει πολλούς που βγάζουν φωτογραφία. Τη συγκεκριμένη φωτογραφία την έχω δει από το Do You Travel, την οποία θα προσπαθήσω να τη βγάλω κι εγώ. Thank you so much, guys. Thank you. Πάμε στην επόμενη στάση. Πάμε στην επόμενη στάση. Of course. Αφήνουμε πίσω αυτό το ωραίο μέρος και γενικά το επεισόδιο πλησιάζει προς το τέλος του. Καλυτέρεψε λιγάκι ο καιρός. Σαν να μ' αρέσει περισσότερο λίγο το Παρίσι. Είναι σαν αυτές τις ταινίες που τις βλέπεις πρώτη φορά και δεν σ' αρέσουν, αλλά όταν τις ξαναβλέπεις σ' αρέσουν περισσότερο. Κάπως έτσι και το Παρίσι. Ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσουμε τον Τάσο. Άλλωστε, ήρθε ο καιρός να συνεχίσει το ταξίδι του. Πήγαμε σε ένα μέρος που πάνε πολλά μοντέλα για φωτογράφηση, βγάλαμε και εμείς τη δικιά μας φωτογραφία και κατευθυνθήκαμε στο τελευταίο αξιοθέατο για αυτό το ταξίδι. We should have taken the elevator. We made it. Yeah. Φτάνουμε, σκαρφαλώσαμε. Έχει πέσει ο ήλιος. Έχει πάρα πολύ κόσμο. That is an amazing view. Δείτε αυτήν εδώ τη θέα. Είμαστε στη τελευταία μας στάση. Αυτή εδώ είναι η Μονμάρτη. Είμαστε δίπλα στη βασιλική Σακρέ Κοέρ, κάπως έτσι λέγεται. Έχει επιζήσει 2 παγκοσμίους πολέμους και πάνω βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού. Και κάπου εδώ θα τελειώσει και αυτό το επεισόδιο. Θα είμαι ειλικρινής. Μόλις ήρθα στο Παρίσι δεν μου άρεσε. Δηλαδή, σαν να περίμενα περισσότερα, σαν να είχα μεγάλες προσδοκίες. Αλλά είναι σαν ένα τραγούδι που στην αρχή που το ακούς δεν σ' αρέσει, αλλά όσο γίνεται πιο διάσημο και το ακούς όλο και όλο περισσότερο, σ' αρέσει περισσότερο. Έτσι και αυτό. Κρίμα που απέτυχα στο 3ωρο βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε και αυτό το επεισόδιο και ελπίζω να τα πούμε στο επόμενο. Δείτε τη σελίδα εκεί πέρα. Thank you for your patience, Fabien. It was really nice to meet you. It was a pleasure meeting you, Alex. I appreciate the company. We had a great time in Paris. Live life, travel often, travel light. Τάσο και Φαμπιέν, ευχαριστώ που την παλέψατε μαζί μου, ήσασταν μια υπέροχη παρέα. Ευχαριστώ και εσάς που βλέπετε τα βίντεο και έχετε δίκιο με τα έξοδα, το παρακάναμε σε αυτό το επεισόδιο. Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω με το αγαπημένο ταξίδι που έχετε κάνει και αν θέλετε κάντε subscribe στο κανάλι. Το επεισόδιο αυτό είναι αφιερωμένο στο πολύ καλό μου φίλο Δημήτρη που μου δίνει πάντα χρήσιμες συμβουλές.